Η Βρετανή Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι είπε ότι έχει σχέδια ριζικών αλλαγών για τη Βρετανία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ότι θέλει να κάνει περισσότερα για να προσελκύσει περισσότερους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης. Αφήνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανακτώντας τον έλεγχο της μοίρας μας, η δουλειά της καταπολέμησης κάποιων εκκρεμών προκλήσεων στη Βρετανία, όπως είναι το πώς θα εκπαιδεύσουμε αρκετούς ανθρώπους να κάνουν δουλειές του μέλλοντος, γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντέιβιντ Κόμπουρν, ευρωβουλευτής από το UKIP πάντως, λέει ότι το κόμμα των συντηρητικών τους κλέβει τις ιδέες. Πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε ιδέες στην κυβέρνηση. Δείχνουν να μην έχουν καμία δική τους. Το κόμμα φαίνεται ότι κλέβει όλες τις πολιτικές μας. Βέβαια, αυτό είναι καλό. Είμαστε χαρούμενοι που αυτοί κλέβουν τις πολιτικές μας. Θα δημιουργήσουμε περισσότερες και θα τους δώσουμε περισσότερες πολιτικές να δουλέψουν. Μακάρι τελικά οι άνθρωποι να γυρίσουν και να πούν: ας ξεφορτωθούμε το υποκατάστατο και ας πάμε με το αυθεντικό. Ας πάμε με το UKIP. Η Βίκη Φόρντ, ευρωβουλευτής των συντηρητικών, προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι αφήνοντας την ενιαία αγορά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βρετανική οικονομία. Είπα και πριν ότι αν απλώς βγάλουμε τη Βρετανία από την ενιαία αγορά χωρίς να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο και όριμο πλάνο για το μέλλον, δεν είναι μόνο η βρετανική οικονομία, αλλά και μεγάλα τμήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας που μπορούν να υποφέρουν.